δύο αιώνιοι, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, που άλλαξαν πολύ, ήδη έχουν αρχίσει την προετοιμασία τους εν ώψη της δύσκολης και απαιτητικής σεζόν που έρχεται. Την πρώτη του προπόνηση για τη νέα σεζόν πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός ο ΠΑΠ στο κλειστό του ΆΚΑ. Ο Τσάβι Πασκουάλ είχε όλα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας στη διάθεσή του για την έναρξη της προετοιμασίας εν ώψη της νέας χρονιάς, όπως επίσης και τον ηγέτη της ομάδας, Νίκα Λάθη, που ανανέωσε το συμβόλαιό του για τα επόμενα τρία χρόνια. Ήταν εύκολη η απόφαση για μένα να παραμείνω στον Παναθηναϊκό. Είχαμε κουβέντα με τον πρόεδρο και πήραμε την απόφαση εύκολα. Από την πρώτη στιγμή ήθελα να μείνω εδώ και αυτό έγινε. Ο προπονητής και οι παίκτες των Πρασίνων μίλησαν για τους στόχους της ομάδας για τη νέα σεζόν. Ο Παναθηναϊκός έχει πάντα σαν στόχο το Final Four. Θα κάνουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας φέτος. Έχουμε να αναμετρηθούμε με πολλές πολύ καλές ομάδες. Τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός αναμετρήθηκε με σπουδαία κλαμπ που κάνουν πρωταθλητισμό. Μερικές φορές τα πράγματα έχουν να κάνουν με παράγοντες της στιγμής. Θέλουμε να διεκδικήσουμε και τους τίτλους που θα συμμετάσχουμε, αλλά νομίζω είναι νωρίς για κάτι τέτοιο. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, πολλή δουλειά μέχρι τα πρώτα επίσημα παιχνίδια και πρέπει να δώσουμε όλο το maximum για να πετύχουμε στόχους μας. Έχουμε ένα πολύ καλό roster και αρκετά υποτιμημένο. Έχουμε παίκτες που έχουν κάνει βήμα μπροστά. Έχουμε παίκτες με εμπειρία, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Στόχος μας είναι το Final Four. Αυτός είναι ο κύριος στόχος μας και πρέπει να είμαστε έτοιμοι την κατάλληλη ώρα. Ο Keith Langford μίλησε για το ρόλο που αναμένεται να έχει στη νέα του ομάδα και για το αν έχει κάτι να αποδείξει στο παρκέ. Δεν έχω κάτι να αποδείξω. Πολλοί λένε πως δεν μπορώ να προσφέρω, ωστόσο δεν έχω να αποδείξω κάτι. Όταν κάνεις κάτι καλά, όπως να σκοράρεις, ο κόσμος δεν βλέπει άλλα πράγματα που κάνεις μες στο γήπεδο. Όταν μεγαλώνεις, πρέπει να προσαρμόζεσαι. Όλοι βλέπουν πως σκοράρεις μόνο. Κάνω όμως και άλλα πράγματα, όπως έκανα όταν αγωνιζόμουν στη Μακάμπη. Ο παλιός γνώριμος Στεφάν Λάσμε στάθηκε στο ρόλο που έπαιξε ο James Gee στο να επιστρέψει στην Αθήνα. Όταν τελικά είχα το συμβόλαιο στα χέρια, άφησα τα πάντα και πήρα τηλέφωνο τον James και τον ρώτησα να έρθω και μου είπε τελείωνε και έλα. Δεν υπάρχουν καλύτερα μέρη να παίζει κανείς. Δεν είμαι πλέον άγριο νιάτο, αλλά όλοι αλλάζουν. Έχω αλλάξει και ως παίκτης και ως χαρακτήρας. Ο David Blatt ήταν το κεντρικό πρόσωπο στην παρθενική προπόνηση του Ολυμπιακού για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Ισραηλινός προπονητής μίλησε για τις πρώτες του εντυπώσεις στο νέο του σπίτι αλλά και για το τι πρέπει να περιμένουν οι φίλοι των Πειραιωτών από την ομάδα τη νέα σεζόν. Αυτό που θέλαμε και αυτό που πετύχαμε πιστεύω ήταν να δημιουργήσουμε ένα μείγμα, μια ομάδα που θα αποτελείται από τους παίκτες του Ολυμπιακού που έχουν την εμπειρία, έχουν τη γνώση, είναι νικητές και ήταν στο παρελθόν στην ομάδα, με νεαρούς παίκτες που έχουν πολύ μεγάλο κίνητρο, νεαρή ηλικία και ταχύτητα ώστε να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια επιτυχημένη ομάδα. Και αυτό που θέλουμε είναι να κάνουμε το καλύτερο για να πετύχει το κλαμπ, να ευχαριστήσουμε τους φιλάθλους μας και επίσης να τους προσφέρουμε θέαμα. Οι δύο αρχηγοί των Ερυθρολεύκων, Βασίλης Πανούλης και Γιώργος Πρίντεζης, στις πρώτες τους δηλώσεις σχολίασαν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας τους. Ήρθαν πολλοί νεαροί ταλαντούχοι παίκτες, άλλοι που παίζουν πρώτη φορά σε αυτό το επίπεδο. Και πρέπει να παντρέψουμε την εμπειρία με τα νιάτα, να κάνουμε ένα καλό μείγμα, να βοηθήσουμε ένας τον άλλον και να ενώσουμε τα στοιχεία που έχει καλά ο καθένας και να τα βγάλουμε στο γήπεδο. Μπορεί οι ξένοι που έχουν έρθει φέτος να μην είναι η εμπειρία αυτή που παίζουν 10 χρόνια συνεχόμενα σε Ευρωλίγκα, αλλά δίνοντας ο κάθε παίκτης 100% νομίζω ότι μπορεί να προσαρμοστεί πιο γρήγορα σε μια κατάσταση. Και το πρώτο πράγμα που εγώ είδα από τα συγκεκριμένα παιδιά και που νομίζω τους χαρακτηρίζει είναι ότι έχουν έρθει με σκοπό να έχουν κίνητρο, με σκοπό να δώσουν το 100% στην ομάδα και να βοηθήσουν και τον εαυτό τους αλλά και την ομάδα όσο περισσότερο μπορούν. Ο νεοαποκτηθής Αμερικανός γκάρντ Νάιτζελ Βίλιαμς Γκος αναφέρθηκε στην επερχόμενη συνεργασία του με τον ηγέτη της ομάδας, Βασίλη Σπανούλη. Είναι πολύ έμπειρος παίκτης, επιτυχημένος. Είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ τυχερός που τον έχω δίπλα μου. Θα μάθω πάρα πολλά από εκείνον. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε για να μάθω ακόμη περισσότερα.